Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί το σπουδαιότερο πολιτισμικό μνημείο. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για την πρόοδο των δίκαιων και δημοκρατικών κοινωνιών. Ελευθερία και γλώσσα είναι έννοιες αλληλένδετες και η οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας κάθε λαού στηρίζεται άμεσα στη γλωσσική του ταυτότητα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του πρώτου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Λετωνίας που πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισία. So I think that, nowadays... Το μυαλό όλων και στην Ευρώπη είναι σε αυτόν τον πόλεμο και στις αιτίες του. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα επιδιώξουμε να καταλάβουμε εάν οι αιτίες εντοπίζονται κυρίως στις γλωσσικές διαφορές, καθώς όλο αυτό ήταν ένα τραγικό γεγονός για όλους εμάς. Κύρια μέλη του συνεδρίου, Ρώσοι καθηγητές που έχουν φύγει από τη χώρα τους είτε λόγω διώξεων είτε διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η χειραγώγηση της γλώσσας μέσα και από τους πολέμους και κατά βάση από αυτόν που εξελίσσεται ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ως ένα όπλο προπαγάνδας βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου. Σκέψεις για αυτό το συνέδριο υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Μετά την 24η Φεβρουαρίου του 2022, πολλοί Ρώσοι, φοιτητές και επιστήμονες έφυγαν από τη χώρα. Προορισμός τους η Ευρώπη, τα Βαλκάνια και ορισμένοι εξ αυτών ήρθαν στην Ελλάδα. Αρχίσαμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε ζητήματα ελευθερίας των ανθρώπων αυτών, κινδύνων και ρίσκων. Ένα άλλο φιλοσοφικό ερώτημα έχει να κάνει με το γεγονός πως πολλοί ρωσόγλωσσοι στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες χώρες θεωρούν πως η γλώσσα είναι η ρίζα αυτού του πολέμου, η αιτία για την βία. Θέλουμε λοιπόν να διαπιστώσουμε κατά πόσον αυτό ισχύει. Η απόφαση αυτό το πρώτο συνέδριο να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα βασίστηκε στο γεγονός πως η χώρα μας παραμένει κοιτίδα ελευθερίας έκφρασης του λόγου και της σκέψης. In Trifilia and in Kyparissia, we see contrary, because when I first came to the... Όταν ήρθα στην Τριφυλία και στην Κυπαρισία, συνειδητοποίησα πως σκέφτονται διαφορετικά. Αφού συνομίλησα με τον Δήμαρχο και την Σόνια, του Ερκολιά του ΜΕΣΚ, κατάλαβα πως σκέφτονται με όρους παγκόσμιους και όχι εθνικιστικούς. I realized how globally they think. They do not think nationally or locally. Ήταν φιλόξενοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν την ευκαιρία να ζήσουμε την ομορφιά της Ελλάδας, τη μουσική, τον χορό, να δούμε το τοπίο. Αυτό όμως δεν ήταν το βασικό. Το βασικό ήταν πως ήταν πρόθυμοι να μας δώσουν την ευκαιρία να έχουμε ελευθερία σκέψης και άποψης.